Τα καταστήματα αθλητικών κόσμος Καλαμάτας, όπως κάθε χρονιά, συμμετέχουν ενεργά στη Λευκή Νύχτα, στην 7η Λευκή Νύχτα, η οποία έχει γίνει θεσμός πλέον για την πόλη της Καλαμάτας. Σκοπός λοιπόν της Λευκής Νύχτας, καταρχάς, είναι μια εμπορική γιορτή για τον εμπορικό κόσμο της πόλης. Τα καταστήματα προσφέρουν ιδιαίτερες εκτόσεις εκείνη την ημέρα, όπως και εμείς. Οι εκτόσεις θα είναι έκπληξη, θα αγγίζουν το 50 και 60% αρκετά προϊόντα. Οπότε καλούμε τον κόσμο να επισκεφθεί την πόλη της Καλαμάτας, να κάνει τις αγορές του, να διασκεδάσει, να φάει, να πιει και να κοιμηθεί. Την άλλη μέρα, ακόμα η θάλασσα είναι ζεστή, να κάνει και τα μπάνια του. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θεωρώ ότι θα έχουμε επισκέπτες από όλη την Πελοπόννησο και από όλη την Ελλάδα, μπορώ να πω, γιατί έχουμε και από Αθήνα και από Βόρεια Ελλάδα επισκέπτες, οι οποίοι συνδυάζουν τις διακοπές τους με τα ψώνια, λόγω ότι είναι και back to school περίοδος. Ευχαριστούμε τον κόσμο που συμμετέχει στη Λευκή Νύχτα. Θα πρέπει όλοι οι επαγγελματίες να στηρίξουμε αυτό το event με ειλικρινείς εκτόσεις προς τους πελάτες για να έχει και μία συνέχεια. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά στους μικρούς μας φίλους, καλή υπομονή και καλή δύναμη στους γονείς. Εμείς, σαν κατάστημα, σαν βιβλιοχαρτοπολείο, δραστηριοποιούμαστε τα τελευταία χρόνια στην πόλη της Καλαμάτας. Στηρίζουμε, πάντα το λέω, τα τοπικά καταστήματα. Οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο είναι αυτό της πόλης. Είναι η σεζόν μας, να το πω έτσι. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για τον κόσμο το κάνουμε από πλευράς τιμών και ποιότητας εμπορευμάτων. Στο βιβλιοπωλείο μας θα βρείτε επώνυμα προϊόντα και πιστεύω ότι είναι πολύ καλές οι τιμές που έχουμε. Πάντα την περίοδο αυτή κάνουμε μια έξτρα έκπτωση για όλο το μήνα Αύγουστο, το οποίο είναι 15% σε όλες τις καινούριες παραλαβές, σε τσάντες και κασετίνες, για να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας τους γονείς που θα έρθουν και τα παιδιά να διαλέξουν τα σχολικά τους είδη. Όσον αφορά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, που εκεί είναι και τα μεγαλύτερα, έτσι να το πω, ποσά, ό,τι έχει να κάνει με βιβλία ξενόγλωσσα και τα χαρτικά που θα ζητηθούν από τα σχολεία, και εκεί έχουμε έξτρα εκπτώσεις. Όποιος επισκεφτεί το κατάστημά μας θα το βιώσει και θα το καταλάβει. Θέλουμε να είμαστε μαζί με το γονιό, και εμείς γονείς είμαστε και ξέρουμε πώς είναι αυτές οι εποχές που διανύουμε, χρειάζεται ο ένας τον άλλον. Όσον αφορά τη Λευκή Νύχτα, πάντα κάνουμε κάτι παραπάνω. Το βλέπουμε όμως και το κάνουμε την ίδια ημέρα. Όποιος λοιπόν επισκεφτεί το κατάστημά μας εκεί, σίγουρα θα μείνει ευχαριστημένος από τις εκτόσεις που θα έχουμε εκείνο το βράδυ. Πολλοί συναδελφοί σας δεν θα συμμετέχουν στη Λευκή Νύχτα. Εσείς θα συμμετέχετε? Ομολογώ ότι από εσάς το μαθαίνω. Βέβαια, έχω να πω για το θεσμό της Λευκής Νύχτας, επειδή ήμασταν από τις πρώτες πόλεις στην Ελλάδα που το ξεκίνησε, ότι πάντα για τις 31 Αυγούστου εγώ ήμουνα αρνητική. Είναι μια περίοδος που έχει φύγει ο κόσμος, έχει τελειώσει τις ολοκληρώσεις διακοπές του. Το μυαλό του κόσμου είναι στη σχολική χρονιά που έρχεται. Ίσως γι' αυτό και οι συνάδελφοι δεν θα λάβουν μέρος. Εμείς θα συμμετέχουμε, γιατί θα έχουμε χειμερινές προσφορές, θα υπάρχει ενδιαφέρον στο κατάστημά μας και τη νέα μας κολεξιόν θα έχουμε τη χειμερινή. Όμως έχω να πω για άλλη μια φορά ότι οι θεσμοί αλλάζουν από εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Πρέπει ο θεσμός να αλλάξει ημερομηνία. Προτείνω γύρω στο 15 Αύγουστο, όπου πέσει το Σάββατο 18, ας πούμε, ήταν μια καλή ημερομηνία φέτος, γιατί είχαμε δουλειά, είχε πολύ κόσμο η Καλαμάτα, και πρέπει κάποια στιγμή αυτό να αλλάξει, γιατί κάθε χρόνο ο θεσμός βλέπουμε ότι υπάρχει μια φθορά. Ο τζίρος πέφτει. Αυτό πρέπει οι αρμόδιοι και ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Δήμος, νέος Δήμος Καλαμάτας, να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη, να αλλάξουμε τις ημερομηνίες. Πιστεύετε ότι θα μας επισκεφτούν και από άλλες πόλεις λόγω της Λευκής Νύχτας στην Καλαμάτα? Τώρα πια η Λευκή Νύχτα, για να αποκτήσει ενδιαφέρον, όπως σας είπα και στην προηγούμενη ερώτηση, πρέπει κάτι να αλλάξει. Σαν θεσμός έχει λίγο φθαρεί. Οι επισκέπτες που ήταν να έρθουν στην Καλαμάτα ήρθανε και φεύγουνε. Καταλάβατε, σήμερα που μιλάμε η πόλη είναι άδεια. Το θέμα είναι, την ώρα που έχουμε τον κόσμο, εκείνη την ώρα να γίνει και η Λευκή εκείνη τη στιγμή. Καταλάβατε. Πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή που έχουμε τον κόσμο εδώ. Ο κόσμος έφυγε. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε επισκέπτες για τη Λευκή Νύχτα μεμονωμένα. Δεν έχει πλέον ο κόσμος τόσα πολλά χρήματα να διαθέσει.
είναι το timing που λέω εγώ, το σωστό, και πρέπει λίγο να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά. Επίσης, έχω να πω για την Καλαμάτα ότι δεν είναι πλέον τουριστικός προορισμός. Ήταν πριν μερικά χρόνια, τον βλέπαμε στα κανάλια, τα αθηναϊκά. Η Καλαμάτα όσο πάει και χειροτερεύει. Και δεν μιλάω σχετικά με αυτό που λέγεται ότι είναι πλήρες οι κλίνες. Εμένα δεν με αφορά αυτό, γιατί δεν έχουμε και κλίνες ως γνωστόν. Εμένα με ενδιαφέρει ο ποιοτικός τουρισμός. Αυτός που θα βγει να ψωνίσει, να διασκεδάσει, να φάει έξω. Καταλάβατε, υπάρχει και ποιοτικός τουρισμός και εμείς δεν τον έχουμε. Να είναι καλά οι Έλληνες επισκέπτες μας, που οι περισσότεροι είναι η καταγωγή τους από εδώ και στηρίζουν την τοπική αγορά, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό κάθε χρόνο.